Καλησπέρα από το κλειστό του Περιστερίου, το Γουσουπού. Αναμέτρηση Ντερμπάρα. New World Fix Λιμός. Παρά την εικόνα των γηπεδούχων, το ματς είναι ντέρμπι. Παίζει για καλές ομάδες. Ξεκινήσουμε την αναμέτρηση. Ένα λάθος από τους φιλοξενούμενους. Λιμός. Πεντάδες για τους Φίξ. Έχουμε τον Ζωητό που έχει την μπάλα. Τσεκουρλούκης. Ο Ζωγράφος, ο Ντρές και ο Λογκίτσης. Για τη Λιμός ο Συφναίος, ο Σωτηρόπουλος, ο Παπαδόπουλος, ο Σταμάτης και ο Τσατσάνης. Πρώτη επίθεση των Φίξ ήταν άστοχη. Πρώτη και της Λιμός άστοχη. Στον απόϊχο του ντέρμπι των αιωνίων, όπου ο Παναθηναίκος κέρδισε μέσα στο σεφ τον Ολυμπιακό. Παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Σταμάτη νωρίτερα και του Γαλανού, όπου είχαν όρεξη για καζούρα. Για το ματσάκι μας είπαν για τις απουσίες που έχουν και οι δύο ομάδες. Βαβιλάς, ας πούμε, είναι τιμωρημένος για τη Λιμός. Τραυματισμούς, πλέον οι ανεμβολίαστοι δεν επιτρέπεται να παίζουν. Μόνο εμβολιασμένοι στα κλειστά. Ο Ζωγράφος θα βρει τον Ντρέ, πάλι έτσι 45 μέρες θα αστοχίσει. Τσατσάνης θέλει να βρει τον Σωτηρόπουλο. Ο Σωτηρόπουλος βγάζει πάλι έξω. Πάλι στην κορυφή ο Τσατσάνης. Θα πάρει το τριποντάκι, airball. Θα παραμείνει το 0-0. Ιδιαίτερα βαρύς ο Φασίστας στον πάγκο της Λιμός. Αυτός από την Πάν γύρισε, ήρθε κατευθείαν από το σεφ και είναι λογικό να είναι συνεφιασμένος. Ζωγράφος αυτή τον μπλοκ εκεί πέρα από τον Τρόπουλο. Καραμασιώτης στο τέταρτο του, αν δεν με απατάει, μνήμη μου, μάτς στον πάγκο των Φίξ. Νομίζω ότι έχει ρεκόρ 2-1. Μπορεί να με απατάει και η μνήμη μου. Τέλος πάντων, Λογκίτς θα στοχίσει, ο Σταμάτης θα μαζέψει. Δύο λεπτάρια στην αναμέτρηση. Το 0-0. Καλά κρατεί. Έρχεται ο Συφνέος να το αλλάξει αυτό. Θα βάλει το πρώτο καλά της βραδιάς. 0-2 η Λιμός. Λιμός η οποία κάθεται πλέον στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Τώρα θα κερδίσει φάουλ από τον Σταμάτη, το πρώτο ομαδικό της Λιμός. Με ρεκόρ 5-4 λοιπόν η Λιμός. Η Φίξ του Γαλανού στην 10η θέση. Δεν έχουν ξεκινήσει όπως τα θέλανε. Με ρεκόρ 3-6. Μετράνε ήδη και μια αλλαγή προπονητή. Ο Ζωητός θα βάλει το πρώτο τρίποδο της βραδιάς. Και πρώτο καλάθι για τους Φίξ. 3-2. Τώρα μας ήρθε για να λάβει τα ηγνία πλέον της ομάδας του Γαλανού. Ωραία ο Τσατσάνης, πολύ ωραία προσπάθεια. Και Κουρλούκης δεν είδε γρήγορα τον Ζωγράφο. Ενδιαφέρον ματσάω αυτό, ο Ζωγράφος με Σταμάτη. Θεωρώ τον Ζωγράφο πιο ευέλικτο και δύο πολύ καλοί παίκτες. Ενώ στην άμυνα των Φίξ πάνω στο Σταμάτη πάει Ζωητός. Λάθος κλέβει ο Ντρές. Κυλίστησε η μπάλα το χέρι του Τσατσάνη. Από τον Συφνέο λέει ο διευθυντής ότι έχει την μπάλα εκτός και όχι από τον Λογκίτσι. Πάμε
Ντρες για τρεις. Όχι ούτε τώρα. 0 στα 2. Πάνει μπάλα στο low post. Ο Παπαδόπουλος θα σκοράρει. Ωραίο καλάθι. Μετά από 4,5 σχεδόν λεπτά, 3-6. Ζωητός θέλει πάλι, θα στοχίσει πάλι για το rebound, σταμάτησε, θα κρατήσει την μπάλα. Γρήγορα αυτό που θέλει να επιτευχθεί, θα κερδίσει φάουλ, δεν μετράει το καλάθι. Το φάουλ τον Τσεκουρλούκη, είναι το πρώτο ματικό για τους Σφίξ. Τώρα ο ζωγράφος θα περάσει εκτός. Θα μπει με το 18 Κανελόπουλος για τους Σφίξ. Ξυλώνει την ομάδα του Καραμασιώτης. Τσατσάνης περνάει, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Πέρασε εύκολα για παρατολογήσει. Αλλά ο Αντρούπολος ζητός τώρα δεν θα σκοράρει. Μπάλα τα χέρια του Ντρε. Περνάει εκτός, ήταν μπροστά ο διαιτητής, το είδε, το έδωσε. 5 λεπτά λοιπόν στο μάτς. Άστοχη η Φίξ. Λοιπόν, έχουν πετύχει 6 πόντους. Άλλο ένα λάθος τώρα. Παρέμε με προηγούμενο που γλίστησε μπάλα τα χέρια του Τσατσάνη. Τώρα έφυγε τα χέρια του στα μάτι. Κανελόπουλος τώρα έχει τον σταμάτη μπροστά του. Ωραία η έξτρα πάσα στον Τσεκουρλούκη. Αστοχή και εκείνος. Αυτό ήταν το πρώτο σουτ που πήρε ο Τσεκουρλούκης στο μάτς. Συνδέσουμε του Λογκίτς που διάβασε τη φάση. Προσπάθησε ο Τσατσάνης να περάσει τον Παπαδόπουλο. Αλλά τριμποντάκι άστοχο. Ο Τσεκουρλούκης θα πάρει το επιθετικό ριμπάν από το άστοχο του σουτ. Φτάσει μπάλα στον Κανελόπουλο. Τέρνα around, σουτ, άστοχο, Τσατσάνης πρώτον την μπάλα. Θα μαζέψει ο Σωτηρόπουλος. Βλέπουμε την μπάλα να μην ακουμπάει πολύ στον Συφνέο. Στην επίθεση της Λιμόζ. Ωραία ο Τσατσάνης περνάει. Θα στοχίσει όμως. Λογίτσις. Ωραία, για να το κόψουμε ο Τσεκουρλούκης, ο Γαλέξης τον Ντρε. Ζωητός, θα πάρει τα βήματα. Ο Τσατσάνης του πήρε την μπάλα πάρα πολύ ωραία, αλλά με τον οπίσθιο βηματισμό που είχε, έχασε την ισορροπία του και έκανε βήματα. Λάθος, έχουμε time out τώρα για τη Λιμόζ. 3 και 16 από μένα για το πρώτο δεκάλεπτο και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στρέφουμε από το time out. Ο ζωγράφος έχει ξαναμπεί στην πεντάδα των Fix. Αστοχή ο ζωητός σε Κανελόπουλος μαζεύει. Τώρα κάτσε ο Λογκίτσης έξω. Για τη Λιμόζ δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Θα στοχίσει πάλι ο ζωητός. Στα μάτια θα κατεβάσει άλλο ένα rebound. Τσατσάνης θα βρει τον Παπαδόπουλο με το κοντύτερο ζωγράφο πίσω του. Θα σκοράρει πολύ δύσκολο καλάθι. Μετά από 2,5 λεπτά έχουμε πάλι σκορ στο μάτς. Το λεπτό καλάθι θα είναι πάλι από τον Παπαδόπουλο και την Λιμόζ. 3-8 πλέον το σκορ. Παραλίγο να βγει και η άμυνα εκεί πέρα τον Παπαδόπουλο. Θα κλέψει ο Σωτηρόπουλος. Θα το κλέψει ο Τσατσάνης. Σωτηρόπουλος, Συφνέος. Έκανε λάθος, ο Ζωμπερδεύτης εκεί πέρα. Ντρες τον ζωγράφο. Πάλι θα στοιχίσουν εκεί πέρα οι Φίξ. Ζωγράφος τον ζωητό. Εκείνος την εκτελεί, βγάζει έξω. Για να πάνε σε σετ επίθεση οι Φίξ με τον Τσεκουρλούκη. Ο Κιτσάδας βλέπω ετοιμάζεται. Ντρες για τρεις μέσα. Μετά από σχεδόν 6 λεπτά. Πάλι με τρίποντο η Φίξ.
συνήθως έτσι απειλούν. Και έχουν βάλει δύο. Συχνέως πατώντας γραμμή σκοράρει. Κίνησε από το ζωητό αστοχή. Σιδηρόπουλος θέλει να πάρει το rebound και να τρέξει. Βασικά πήρε το rebound και έτρεξε. Και έδωσε ένα εύκολο καλάθι στον Συχνέο που φτάνει τους 6 πόντους. 6-12, double score μετά το 3-6. Ωραία ο ζωγράφος του Κανελόπουλο. Βγήκε μια ωραία συνεργασία για τους Φίξ επιτέλους. Να δούμε αν θα είναι αυτή η οποία θα τους ξεκολλήσει στην επίθεση. Πρώτο δίποντο στο δεκάλεπτο, γενικά στο μάτς. Σταμάτης για τρεις, πολύ κακό το σουτ. 3 δευτερόλεπτα από μία επιθεστάκη κάθε ομάδα. 6 θα μείνουν για τη Λιμόζη αν πάρουν όλο το χρόνο τους οι γηπεδούχοι. Από ένα ομαδικό έχουν και δύο ομάδες, δηλαδή η Λιμόζη μπορεί να κάνει οποιαδήποτε στιγμή θέλει σουτ φάουλ. Και έχουμε βήματα του ζωγράφου πάνω στην πίεση του Τσατσάνη. Θα μπει ο Βασιλόπουλος στη θέση του Παπαδόπουλου για την τελευταία επίθεση της Λιμόζου. Σταμάτη. Συχνέως. Για τρεις αστοχή. Επιθετικό rebound το Τσατσάνη. Στη λήξη του χρόνου θα αστοχήσει εκείνος. 8-12 σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε για το δεύτερο. Λοιπόν, μπαίνουν οι ομάδες στο παιχνίδι, στο παρκέ. Για να συνεχίσει το παιχνίδι για το δεύτερο δεκάλεπτο. Θα ξεκινήσουμε με αστοχή του διατρίτης του Σωτηρόπουλου. Σωτηρόπουλος, Βασιλόπουλος, Τσατσάνη στα μάτια και Συχνέως για τη Λιμός. Η Τσαντζάς παίρνει τα βήματα, θα αστοχίσει μαζί με ο ίδιος ξανά αστοχή. Η Τσαντζάς Ζωητός, Λογκίτσης, Τσεκουρλούκης και Ντρες για τους Φίξ. Εξτραβάς στο Συχνέο, θα αστοχίσει εκείνος στα 5 μέτρα. Τσεκουρλούκης. Θα πάρει ο Ζωητός. Πάει μέχρι μέσα. Προσπαθεί ο Ντρες, δεν τα κατάφερε. Συχνέως Σωτηρόπουλος. Αντιστράφηκαν οι ρόλοι τώρα. Ο Συχνέως δημιούργησε. Σωτηρόπουλος τελείωσε. Αυτό 14. Λάθος τώρα του Ζωητού. Περιμένει ότι ο Ντρες θα έχει βάλει δει στην πλάτη το Βασιλόπουλο. Συχνέως εύκολο γαλάφι. Πατσεγκάζει. Και έφτασε τους 8 πόντους τους προσωπικούς από τους 16 της Λιμός. Η Τσαντάς δεν μετράει το καλάθι, χαμηλά το φάουλ του Βασιλόπουλο. Θα πάρει τα βήματα, θα στοχίσει πάλι χωρίς φάουλ αυτή τη φορά. Αν και κάτι γύρισε και δίδυσε. Συχνέως σταμάτησε με τον Τσατσάνη εκεί πέρα. Γάλαξαν την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία πάσα του Τσατσάνη στο Συχνέο. Εκεί ήταν ο Κιτσαντάς να τον ενοχλήσει και να τον κάνει να στοχίσει. Αλλιώς θα είναι λοιπόν να σκοράρει τον 10ο πόντο του. Λογκίτσι στα 45 μοίρες θα σκοράρει ένα τρίποντο. Για τους Φίξ το τρίτο του στο παιχνίδι. Τα τρίποντα είναι αυτά που τους κρατάνε ζωντανούς. 11-16. Παπαδόπουλος στο πλάι ετοιμάζεται να μπει στην πεντάδα της Λιμός. Ο Συχνέως πάλι παντώντας γραμμή. Φοραστούξε. Σε κουρλούκι στο τρέ. Λογκίτσις.
Πολύ ωραία ξεμαργάρισκε και σκοράρε. Για πρώτη φορά η Φίξη πετυχαίνει 2 σερικαλάθια. 13-16 μειώνουν με ένα μικρό 5-0. Βασιλόπουλος γύρισε το απενάντερ, αλλά αυτό έξε. Λογίτσης Κιτσαντάς, αστοχή, ο Ζωητός έρχεται και σχοράρει. Μέχρι όσο γίνεται κατακλυσμός. 15-16, 7-0 οι Φίξ επιστρέφουν στο μάτς και ανοίξαν οι ουρανοί έξω. Για να δούμε. Σημαίνει κάτι. Σταμάτησε από την κορυφή, αστοχή. Κιτσαντάς στο rebound, ο Τσεκουρλούκης κατεβάζει, βρίσκει γρήγορα τον Ντρέ. Δεν θα εκτελέσει εκείνος με το σταμάτη μπροστά του. Κιτσαντάς θα πάρει αριστερό διάδρομο, θα χάσει την μπάλα. Σουφνέως τώρα με το σταμάτη στον συνδυασμό. Σταμάτης το εύκολο δίποντο. Ζωητός. Θα βρει πολύ ωραία του Τσεκουρλούκη. Σε την εξωτερική Ζωητός θα μείνει μόνος του. Δεν θα εκτελέσει, θα βρει πολύ ωραία την Κιτσαντά. Ωραίο καλάθι αυτό για τους γηπεδούχους. Μειώνουν πάλι στον πόντο 17-18. Φοβερή η πάσα του Ζωητού. Σωτηρόπουλος για 2 μέσα. Έχουμε εκεί πέρα παρακτήρηση σε πόδια. Καινούρια 14 δευτερόλεπτα για τους Φίξ. 5 λεπτά ακριβώς για το πρώτο ημίχρονο. Σιφνέως θα βγει, θα μπει ο Παπαδόπουλος. Ο Ντρές θα κάτσει στον πάγκο. Θα μπει ο Κανελόπουλος στην πεντάδα των Φίξ. Ζωητός θέλει να αποστάρει, θα βρει τον Κιτσαντά. Αυτός με ένα σουτ τύπου πεταχτάρι αστέξει από τους συμβολών. Παραμένει το 17-20 για τη Λιμόζ. Δεν μειώσαν κι άλλο πλέον οι Φίξ πάνω στον πόντο. Τσατσάνης στα στοχή, ο Κιτσαντάς μαζεύει. Λογίτσης Ζωητός θα αστοχίσει. Σηκώθηκε λίγο νωρίτερα από όσο θα έπρεπε για να τελειώσει εύκολα τη φάση. Σωτηρόπουλος μέχρι μέσα θα κοπεί. Πιάνει τον κεφαλό του. Μετά time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, γυρίζουμε από το time out. Ο Σωτηρόπουλος δεν ξέρω αν θα παίξει. Τσατσάνης θα χάσει την μπάλα. Βγήκε η άμυνα για τους Φίξ. Ζωητός. Κανελόπουλος έχει σκαλεί έξω τον Τσεκουρλούκη, θα βγάλει έξω τον Λογίτση. Πρέπει να εκτελέσει ο Λογίτση, θα το κάνει για 2 άστοχα. Ο Κανελόπουλος θα ανανεώσει την επίθεση της ομάδας του. Πάρα πολύ ωραίο τον Κανελόπουλο, ο οποίος σκόραρε, πολύ ωραίο καλάθι. Έχουν δείξει άλλο πρόσωπο στο, από το 13 και μετά η Φίξ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για τους άμυνες, αλλά κυρίως
σκοράρουν στην επίθεση με πολύ καλές συνεργασίες. Δεν είναι μόνο το ότι μπαίνουν τα καλάθια. Σταμάτησαν να σπάρουν κατά από αυτά από το τρίποντο. Τώρα ο Κυψέλλας δεν κατάφερε να βρει προβάδισμα στην ομάδα του. Παπαδόπουλος κατάφερε πάρα πολύ ωραία, κράτησε την μπάλα εντός ορίων παρκέ. Θα εκτελέσει για τρεις άστοχα. Λογίτσι πατώντας άστοχη, ο Σιχνέος το εύκολο rebound. Ωραία στον Παπαδόπουλο, εκείνος αστοχή. Καλό αγγλίωση για τον Κιτσαντά. Κανελόπουλος είχε το Βασιλόπουλο μπροστά του. Θα βρει το ζωητό από το πλάι, ο ζωητός. Ούτε τώρα το προβάδισμα για τους Φίξ. Στός από τον πάγκο τους χειροκροτούν για την πολύ καλή επίθεση. Ο Τσατσάνης θα χάσει άλλο ένα καλάθι. Άλλη μια ευκαιρία για τους Φίξ να προσπεράσουν. Κουρλούκης θα κρατήσει, θα αφήσει το Λογίτσι. Κανελόπουλος, όχι. 1,5 λεπτό ακόμα. Σατσάνης με Τσεκουρλούκη. Κερδίσει το φάουλ, νωρίς το φάουλ. Θα μπει ο ζωγράφος της του Κιτσαντά. Πάλι άσχημος, όμως ο Παπαδόπουλος θα ανανεώσει. Συχνέως παίρνει τα βήματα από Λογίτσι, πολύ έξυπνα. Πάει προς τα μέσα, Συχνέως αστοχή. Ζωητός μέχρι μέσα, θα σκοράρει και θα δώσει το προβάδισμα μετά το 3-2 πάλι στους New World Fix. 21-20 καθίστηση για τη Λιμός. Δεν έχουν σκοράρει στα τελευταία 5 λεπτά, μένουν 30 ακόμα. Τσεκουρλούκης θα κάτσει, θα μπει ο Ντρες στην πεντάδα των Φίξ. Σωτηρόπουλος έχει σηκωθεί, τώρα δεν ξέρω πως νιώθει το, πως αισθάνεται το πόδι του. Θα γίνει το λάθος, λέει ο Κανελόπουλος. Θα χειλεύσει όμως ο Παπαδόπουλος, έπρεπε να δώσει την πάσα σύντρο στον Φίξ και Τσατσάνης θα τελειώσει ιδανικά στον ενηλιασμό. 13 δευτερόλεπτα, 21-22 μπροστά η Λιμός. Παραλέγω να κλείσω στα μάτς, κρύψετε στη Μούρη. Κανελόπουλος θα σκοράρει και θα λύσει το πρώτο μέχρονο 23-22 υπέρ των Φίξ. Λοιπόν, μπαίνει τώρα και η Λιμός στο παρκέ. Θα συνεχιστεί το μάτς. 23-22 βραχία κεφαλή για New World Fix. Ντρες, Λογίτσης, Ζωητός, Ζωγράφος και Κανελόπουλος πεντάδα των γηπεδούχων. Παρακαλώ το zoom. Ο Σωτηρόπουλος πέρασε πάλι στο μάτς και είναι καλά. Ο Βασιλόπουλος, ο Παπαδόπουλος, Σταμάτης και Τσατσάνης για τη Λιμόζ. Περνάει πάρα πολύ ωραία ο Παπαδόπουλος στον Κανελόπουλο. Σκοράρει. Πολύ ωραίο καλάθι από το ψηλό της Λιμός. Ξανά μπροστά η Λιμός. Κανελόπουλος, το γράφος προσποιείται, δεν εκτελεί. Λογίτσι έχει έξτρα πάσα διότι τον Τζοϊτό, ο οποίος αστόχησε το rebound. Τελικά ο Κανελόπουλος, ο οποίος σκοράρει πάλι
Δεύτερο σερί καλάθι. Μετά το τελευταίο καλάθι πέτυχε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Κανελόπουλος. Ο Διρόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Δρες από το πλάι, μέσα κι αυτό. Έχουν βρει πλέον για τα καλά τον στόχο η New World Fix στην επίθεσή τους. Αυτά που σχεδιάζει ο Σάκης βγαίνουν στο παρκέ και το σκορ θα γίνει 28-24. Φάουλ του ζωγράφου και δύο βολές για τον Βασιλόπουλο. Άστοχη πρώτη βολή. Το σκορ είχε φτάσει στο 8-16 και από το μείον 8 οι Fix φτάσανε στο συν 4, τώρα είναι στο συν 3, 28, 25. Παίζει η ζώνη η Λιμός. Δες θα πάρει άλλο τριποντάκι μέσα και αυτό. Αυτό είναι το τρίτο του τρίποντο στο μάτς, δεύτερο αυτή την περίοδο. Παπαδόπουλος αστοχή με το ψωμένο χέρι του Κανελόπουλου μπροστά του. Στο συν 6 η Fix. Ωραία θα γίνει ο Κανελόπουλος, αλλά θα αστοχίσει. Σωστό φάουλ του Λουγκίτς πάνω στον Σωτηρόπουλο. Δίνει την ευκαιρία στην άμυνα της ομάδας του να οργανωθεί. Τσατσάνης περνάει τους πάντες και σκοράρει. Αλλά μέσα έξω. Φωνάζει ο Γαλανός, ο παίκτης θα γυρίσει την άμυνα. Πολύ ωραία η κίνηση στην πλάτη της άμυνας από τον Παπαδόπουλο. Ωραία και η ασίστ, 31-29. Κανελόπουλος πάλι από τον βολή, τώρα θα σκοράρει. Του που έχασε πριν το βάλε τώρα. Κανελόπουλος 33-29. Ό,τι και να γίνει σε αυτήν την επίθεση θα παραμείνει το προβάδισμα στους Fix. Σταμάτης για τρεις, όχι. Βασιλόπουλος θα πάρει την μπάλα. Πάει προς τα μέσα, θα κοπεί με φάουλ, θα πάει στις βολές. Στα μάτς θα κάτσει, μπαίνει ο Συφνέος στο μάτς, χρειάζεται ταχύτητα η Λιμός. Άλλη μια άστοχη πλέον από τον Βασιλόπουλο. Θα βάλει πάλι τη δεύτερη. Στους τρεις η διαφορά. Ωραία κίνηση του Ζωητού, πάρα πολύ ωραία έκοψε να αντίθετη μεριά. Κέρδισε φάουλ. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Ζωητός πάει στις βολές. Κανελόπουλος θα κάτσει ο Τσεκουρλού και θα την πάλι στο μάτς. Κοντή η πεντάδα των Fix, χωρίς Κιτσαντά, χωρίς Κανελόπουλο.
Θα χάσει την πρώτη βολή ο Τρίτος. Θα χάσει και τη δεύτερη, μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος. Πώς θα είναι και η πρώτη φορά γενικά που πήγαν τις βολές. Σε αυτό ψάχνω τώρα, γι' αυτό δεν επικοινωνώ. Σε Κουρλούκης δεν θα του καταφέρετε την μπάλα. Όπως πριν με το ζωγράφο μέσα έξω. Σωτηρόπουλος περνάει για την ιστορία του νέου. Παπαδόπουλος θα γυρίσει με το αριστερό και θα στοχίσει. Τώρα ο Τσεκουρλούκης είχε χώρο, αλλά δεν εκτέλεσε. Λογίτσης τελεί για τρεις μετά το σκρίνι του Ζωητού. Θα στοχίσει ο Βασιλόπουλος στο εύκολο rebound. Τσατσάνης Τυχνέως έχει μπροστά Τσεκουρλούκη. Κάνει την κίνηση ο Παπαδόπουλος, παραφτάνει στον Σωτηρόπουλο, ο οποίος θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάλα τον Ζωητό. Ευκαιρία να ισοφαρίσει η Λιμόζ εάν σκοράρει το έμεσο τρίποντο ο Σωτηρόπουλος. Θα βάλει και τη βολή. Δείχνει να μην έχει επηρεαστεί από τον τραυματισμό του. 33 όλα ντερμπάρα εδώ πέρα στο Γουσουπού. Σειρά του Ζωητή να κερδίσει άλλο ένα φαουλ και να πάει πάλι στις βολές. Πριν είχε 0 στις 2. Σωτηρόπουλος προτείνει να αλλάζουν σε όλα τα screen στην άμυνα. 2 στις 2 τώρα ο Ζωητός, ο οποίος σκοράρει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Και τελείωσε στο πρώτο ημίχρονο με 7 πόντους, τώρα είναι στις 9. Παπαδόπουλος θα σηκωθεί, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάλα από τον ζωγράφο. Υπάρχει εκεί πέρα το μισμάτς και το διαβάζουν οι φιλοξενούμενοι. Γι' αυτό τώρα θα μπει ο Κιτσαλιάς γρήγορα στο μάτς. Το 33-30 έχει γίνει 35-35 και εάν βάλει τη βολή, ναι, μέσα και βολή. Δεύτερο σερία μισό τρίποντο για τη Λιμός, 35-36. Βασιλόπουλος ήταν βέβαια στο πάγκο της Λιμός, έχει μπει ο Σταμάτς πάλι στο μάτς. Το είναι στην προηγούμενη φάση, εγώ το λέω τώρα. Η Τσαντάς θα στοχίσει, παλεύει και παίρνει το rebound της Νέος. Πολύ ωραία ο Λογίτσης. Φύγει μπροστά στο Νέο. Τσατσάνης προσπίθηκε την μπάσα. Άνοιξε ο χώρος, εκτέλεσε και αστόχησε. Βρίσκω την Τσαντά, πάλι τρες. Ποιος έχει ήδη 3 τρίποντα, όχι τώρα. Μπράβο το τέταρτο του τώρα. Σταμάτης, πολύ ωραία μέχρι μέσα. Εννέα, δύο το σερί που τρέχει η Λιμόζ. Φάουλ θα κερδίσει ο Κιτσάντας, 9-2 δηλαδή. Το 33-29 βασικά, γιατί ήταν η μία βολή του Βασιλόπουλου. 33-29 έχει γίνει 35-38. Μέσα η πρώτη βολή.
Τρίτος πόντος του ψηλού των Φίξ. Τρία λεπτάκια ακόμα για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Μία στις δύο θα μείνει στους τρεις πόντους. Ο σταμάτης του rebound παρά την πίεση του Τσεκουρλούκη. Αφήνουν συνεχώς ελεύθερο Τζατσάνι οι Φίξ. Δεν το έχουν πληρώσει δύο φορές. Θα κρατήσει την μπάλα. Την αποστάρει με τον σταμάτη στο πλάτη του. Λογίτσι. Τώρα ο Κιτσάντας θα χρεωθεί παράβαση 3 δευτερολέπτων. Time out ζητάει ο coach της Λιμός. Θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα με 2 και 37 να απομένουν. Λοιπόν, επιστρέψαμε και τα τελευταία 2 και 37 χωρίς κάποια αλλαγή, δύο πεντάδες. Σωτηρόπουλος θα εκτελέσει από τα 3 μέτρα, θα αστοχίσει. Ζωητός θα βρει πάλι την Κιτσαντά. Θέλει να παίξει με τον ζηλό τους τη Φίξ. Πάει κάτω το καλάθι και κάνει λάθος πάσα ο Κιτσαντάς. Ο Συχνέος θα κερδίσει φάουλ από τον Ντρέ νομίζω. Ο Ντρέας έκανε το φάουλ, διαμαρτύρεται. Δύο βολές για τον Συφνέο. Θα μπει μέσα η πρώτη βολή. Δεν πάει κάποιος παίκτης της Λίμος να επιδείξει για το rebound. Θα στοχίσει και ο Κιτσαντάς, θα πάρει το εύκολο rebound εκεί πέρα. 36-39. Ρίσος παίρνει το διάδρομο, πάει προς τα μέσα. Κερδίσει φάλο τον Συχνέο, ο οποίος σηκώνει το χέρι και το παραδέχεται. Χαμηλά το φάουλ, είναι το τέταρτο ομαδικό της Λιμός. Δεν έχουμε βολές. Έχουμε βολές. Θα χάσει την πρώτη βολή. Τα βάζει και με τον εαυτό του. Μία στις δύο και εκείνος. Τα εννιάρια. Αφήσαν και οι δύο σε μια βολή. 100 δευτερόλεπτα ακόμα, 37-39. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Δεν έχει ξεφύγει κανείς στο σκορ. Τώρα στο τέλος του 3 δεκαλέπτου. Θα αλλάξει την αποφάση του ο διευθυντής. Κατοχή θα περάσει τους Φίξ. Ο Ζωητός από 45 μοίρες για 3, όχι. Συφνέως παίρνει το rebound και δείχνει με το χέρι την ομάδα του να ηρεμήσει. Δεν υπάρχει λόγος να τρέξουν. Έχουν το προβάδισμα, θέλουν να το διευρύνουν. Παπαδόπουλος για 2, θα στοχίσει. Ο Ζωητός μαζεύει. Αυτολογήθη. Παραφτάνεσαι και Τσαντά, δεν κατάφερε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Ζωητός άστοχης άλλη μια φορά. 40 δευτερόλεπτα. Λογικά 2-1 θα είναι οι θέσεις, 2 για τη Λιμό και 1 για τους Φίξ. Θα δούμε κατά πώς θα βιαστούν οι φιλοξενούμενοι. Όχι, συχνώς πάρα πολύ ωραία η προσπάθειά του. Στο εξ όμως η διαφορά στο ρολό είναι σχεδόν ένα δευτερόλεπτο. Κάτι θα μείνει και για τη Λιμό. Ζωητός με τον Τσατσάνι, παραλίγο να του κλέψει ο Τσατσάνι. Ζωητός θα στοχίσει. Το rebound Σωτηρόπουλος,
θα λήξει ο χρόνος. 37-39, βραχιά κεφαλή για λοιμόζι, επιστρέφουμε. Λοιπόν. Συφνέος, Τσατσάνης, Σταμάτης, Σωδηρόπουλος, Βασιλόπουλος για την επικράτηση, ενώ η Λοιμός προηγείται 37-39. Λογίτσης, Ζωγράφος, Κανελόπουλος, Σεκουρλούκης και Ντρές για την ανατροπή, χωρίς να είναι και κάποια τεράστια διαφορά. Θα προσθήσει ο Ζωγράφος, ζητάει και το φάουτ. Σατσάνης θα χάσει με φάλα τον Σεκουρλούκη. Μια παρατήρηση στον πάγκο των Thieves. Συφνέως θα πάρει το screen. Σταμάτησε να εκτελέσει με τον Ντρέ μπροστά του, θα στοχίσει. Ντρές, όχι μέσα. Έξω η μπάλα πάλι. Είναι η τρίτη φορά που θυμάμαι εγώ στο δεύτερο ημίχρονο να σημαίνει αυτός τους φίξ. Ο Ντρές θα παραμείνει στα 3 εύστοχα τρίποντα. Συφνέως θα πάρει για αυτούς με τη σειρά του 1. Θα αστοχίσει πιο ψηλά από όλους ο Ζωγράφος, μόνος του ήτανε. Έτσι έδωσα λίγο στόμφο με το πιο ψηλά από όλους. Τώρα το θετικό φάουλ του Κανελόπουλου πάνω στον Συφνέο. Δεύτερο ομαδικό των New World Fix. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι Λιμόζ. Δεν έχουμε ακόμα σκορ. Τα πρώτα 90 δευτερόλεπτα. Σταμάτησε να πάρει πάλι το τρυποντάκι. Τώρα θα σκοράρει όμως. Τρομακτικός στο πρώτο δεκάλεπτο με τους Άγγελ Ντρου και πετύχει 3-4 τρίποντα. Τώρα θα βάλει το πρώτο του αυτό το μάτς. Κανελόπουλος γυρίζει πάρα πολύ ωραία η μπάλα. Το φάουλ θα γίνει στην προσπάθεια του Ντρέ. Πάμε Τσατσάνη, θα μετρήσει το καλάθι και μία βολή για τον Ντρέ. Ντρές θα απαντήσει με έμεσο τρίποδο στο τρίποδο του Σταμάτη. Βασιλόπουλος, Σωτηρόπουλος, συγγνώμη. Αστοχίσε αριστερό λίγα, ο γράφος μάζεψε. Λίγο το Τσεκουρλούκι. Σε Κουρλούκης πάει μέχρι μέσα και σοφαρίζει. Σαν τα δύο όλα, 7,5 λεπτά ακόμα. Μυρίζει live η υπόθεση. Συφνέως, μεγάλο τρίποντο. Δεύτερο τρίποντο για τη Λοιμός στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Γκίτσης ξεμαρκάρεται, εκτελεί αστοχή, ο Συφνέος μαζεύει. Θέλει να τρέξει, πέρασε μπροστά το Βασιλόπουλος και τον έκοψε. Σταματάει την προσπάθειά του και αφήνει στον Σωτηρόπουλο. Σταμάτης για άλλο ένα, όχι. Ζωγράφος αστοχή, νομίζω από υπερβολική σιγουριά το έχασε εκεί πέρα. Ο Ζωητός θα μπει στην πεντάδα των Φίξ. Ο Δαβιλάς είναι έτοιμος να φάει και τα δάχτυλα του, όχι μόνο τα νύχια του. Τσατσάνης, Συφνέως πάλι για τρεις, πάλι μέσα.
Θέλει να το καθαρίσει μόνος του. 42-48. Πάνω που πάει για live. Ο Κουλούκης θέλει να σβήσει ένα τριποντάκι. Όχι. Σταμάτησε πρώτα την μπάλα στο Σωτηρόπουλο. Συγχνέως νομίζω ότι με αυτά τα δύο τρίποντα είναι σίγουρα πρώτος σκόρερ και της Λιμόζου και του αγώνα. Τώρα όταν θα βρω χρόνο θα τους μετρήσω. Πολύ ωραία πάσα από τον Τσατσάνη στο Βασιλόπουλο. Bullet pass που λέγει στο χωριό μου. 42-50 time out για τους Φίξ, 5-44 για τη λήξη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 42-50. Μπήκε ο Ζωικός στην πεντάδα των Φίξ. Να δούμε τι σχεδιάσανε με τον Καραμασιώτη και τι θα βγει και στο παρκέ, βέβαια, έτσι. Ο ζωγράφος θα πάρει το επιθετικό του πάνω, θα σκοράρει. Θα σταματήσει εκεί πέρα το 8-0 σερί που τρέχανε οι φιλοξενούμενοι. Ο Συφνέος έχει 15 πόντους και είναι πρώτος σκόρερ και του μάτς και της Λιμόζ. Πρώτος σκόρερ για τους Φίξ είναι ο Ντρες με 12. Θα κρατήσει ο Τσατσάνης, θα βρει τον Σωτηρόπουλο, θα χάσει για λίγο. Ο Τσατσάνης θα πρέπει να πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Ζωητός μαζεύει το rebound. Λογίτσης. Θέλεις να περάσεις καστή πάσα προς τον ζωγράφο. Τσατσάνης νομίζω βάλε τα πόδια του. Ζωητός για δύο, ούτε τώρα. Ζωητός έχει, εάν μέτρησα καλά, 10 πόντους. Δεύτερο σκόρερ για τη Λιμόζ πρέπει να είναι ο Παπαδόπουλος με 11. Σταμάτης χαμηλά το φάουλ από τον ζωγράφο. Ο Σταμάτης θα δεχτεί τεχνική ποινή, οπότε οι Φίξ έχουν μια βολή. Ο Ντρες θα πάει για τη βολή. Θα δούμε τη βολή τώρα του Ντρε. Θα τη βάλει. Χαμηλά το φάουλ ήταν στον Σταμάτη, δεν ξέρω η ρίξη της ίστη για τον βολόν. Λοιπόν, συχνώς την επαναφορά. Σταμάτης. Θέλει να αποστάρει τον ζωγράφο. Θα σηκωθεί και θα τελειώσει τη φάση. Φαίνεται να το πήρε προσωπικά ο Σταμάτης. Ο οποίος θα φτάσει τους 9 πόντους. Ντρες. Θα εκτελέσει για 3. Πολύ μεγάλο τρίποντο από τον Ντρε. Φοβερό. Ο Τσατσάνης ήταν επάνω του. Βρήκε ελάχιστο χώρο και εκτέλεσε. 48-52. Πάλι στο Σταμάτη μπάλα. Το συνεδείο πάνω του θα γυρίσει, θα στοχίσει. Το rebound. Κανείς ο Σωτηρόπουλος προσπάθησε και πάτησε εκτός. Παπαδόπουλος θα μπει στο μάτς. Στη θέση του Βασιλόπουλο. Θα βαταχτώ 52, 3,5 λεπτά ακόμα. Ζητός θα κερδίσει φάλλον τον Παπαδόπουλο. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό για τη Λιμόζ. Έλα.
Λογκίτσης. Κρίνει από το Ζωητό, έβαλε τα χέρια στην μπάλα ο Παπαδόπουλος, βρήκε τελευταία στο Ζωητό και πέρασε εκτός. Βγήκε η άμυνα για τη Λιμός, δεν μειώσαν περαιτέρω οι Φίξ. 48-52. Τσατσάνης μέσα γι' αυτό. Θα περίμενε Γιάννης τώρα που είμαστε στο crunch time να μπαίνουν λίγο πιο δύσκολα. Παρ' όλα αυτά και για τους δύο ισχύει αυτό ότι έχουν ανοίξει τα γαλάθια. Έχουν βάλει 4 τρίποντα οι παίκτες Λιμός. Ο Ντρές έβαλε τριποντάρα τεράστια πριν. Στο σύν 7 πλέον η Λιμός. Ωστόσο, ζωγράφος από τον αριστερό αγώνα αυτό εκεί. Σωτηρόπουλος μάζεψε το εύκολο rebound. Τσατσάνης θα κατεβάσει 2-35. Θέλει να το κάνει στον χρόνο ο Τσατσάνης. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Σταμάτη πάνω στο σκρίν, πάνω στο Λογκίτσι. Χαμένη ευκαιρία τώρα για τη Λιμός. Σε κουρλούκι στον Τρέ. Θα περάσει το Ζωητό. Θα γυρίσει ο Ζωητός. Δεν μετράει το καλάθι, χαμηλά το φάουλ. Ωστόσο το έχουν συμπληρώσει ομαδικά οι φιλοξενούμενοι και ο Ζωητός θα πάει στις βολές. Ας το έχει πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. Σαράντα εννέα, 55. Συσνέως θα πάρει το τρίποντο, έχει βάλει ήδη δύο σε αυτήν την περίοδο. Αστοχή. Ο Παπαδόπουλος θα κάνει φάουλ πάνω στον Λογκίτσι και θα τους στείλει στις βολές. Δύο βολές για τον Λογκίτσι. Δώρο αυτό για τους Φίξ. Άστοχη πρώτη βολή. Δεν παίρνουν τα δώρα της Λιμός οι Φίξ. Στους 6 διαφορά, 1-57. Μία στις δύο και ο Λογκίτσις. Πίεση ζητάει ο Καραμασιώτης. Πίεζε ο Λογκίτσις στον Τσατσάνη. Παρά λίγο να του κλέψει. Θα του κάνει φάουλ. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό. 1-47. Ο Συφνίος την επαναφορά. Παρά λίγο να κλέψει ο Ντρές. Και κερδίζει φάουλ. Το φάουλ το κάνει ο Ντρές. Και αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό για τους Φίξ. Θα δούμε θα κάνει ο Τσατσάνης τώρα. Θα χάσει και αυτό στην πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη. Ο Τρες θα πάρει το τριποντάκι μέσα. Τι κάνει σήμερα. Τι κάνει, έχει φτάσει τους 18 πόντους. 53-56. Και δεν έκανα και live. Αχ, θα χάσω δουλειά μου μέσα. Τσατσάνης παλεύα να κλείσει ο Τρες. Συφνέως μέχρι μέσα στο χ. Ο Ζωητός μαζεύει. 1-7.
Ζωητός περνάει το Σαμάτι. Αστοχή. Θα πάει όμως τις βολές. Το φάουλ ο Παπαδόπουλος. Θα αποβληθεί ο Παπαδόπουλος με 5 φάουλ. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Έχουμε time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μπαίνει μέσα η λοιμός. Οι φίξεις τώρα θα μπουν. 55-56 στον πόντο πλέον το μάτς. 57 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Για να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι εδώ στο Βουστουμπού. Σατσάνης κρατάει την μπάλα, Λογίτσης βάζει το χέρι. Παίζει με τη φωτιά εκεί πέρα, μην κάνει φάουλ. Κυφνέος Τσατσάνης. Σταμάτησε, θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Ψηλά ο Ζωητός. Ο Ντρές θα πάρει το τρίποντο. Όχι, τώρα αυτό δεν μπήκε. Ο Βασιλόπουλος μάζεψε. 26 δευτερόλεπτα. Τσατσάνης θα κερδίσει φάουλ από το Λογίτσι. Θα το στείλει στις βολές. Δύο βολές. Λογικά μετά ο Καραμασιώτης θα πάρει. Time out. Μέσα η πρώτη βολή. Θα στοχίσει τη δεύτερη. Βιάστηκε να μπει ο Βασιλόπουλος μέσα. Επαναφορά για τους Φίξ μετά το time out με 24 δευτερόλεπτα απομένουν, 55-57. Λοιπόν, ολόκληρη επίθεση για τους Φίξ. Τσεκουρλούκης, Λογίτσης, ο Ντρές, ο Ζωγράφος και ο Ζωητός. 55-57, 17 δευτερόλεπτα. Σύγκρουση Ζωγράφου και Σταμάτη. Ο Ζωητός θα πάρει το μακρινό τρίποντο. Σταμάτης μαζεύει το rebound. Θα του κάνει φάουλ ο Λογίτσης. Και θα στείλει στις βολές 8 δευτερόλεπτα. Έχασε την ευκαιρία ο Ζωητός να σκοράρει για να βάλει μπροστά τους Φίξ. 9 βάλει και τις δύο σταμάτες. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τους Φίξ με 4 βολές διαφορά, ενώ με μία βολή ένα τρίποντο στέλνει το μάτι στην παράταση. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Σταμάτης. Μία στις δύο. 55-58. Τσεκουρλούκης. Ζωητός. Θα βρει το χώρο, θα εκτελέσει, θα αστοχίσει και λοιμός. Θα πετύχει μεγάλη νίκη. 55-58 επί των New World Fix. Και θα ανέβει πλέον στο 6-4, ενώ η ομάδα του Γαλανού βυθίζεται στο 3-7. Καλό βράδυ από το Περιστέρι.